Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 588. Είναι από το βιβλίο Παροιμίες. Είναι το κεφάλαιο σίγμα τάφ 6 και το εδάφιο 20. Σελίδα 588. Βιβλίο Παροιμίες. Κεφάλαιο σίγμα τάφ, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 20. Ιέ μου, φύλατε την εντολή του πατρός σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Περίεψον αυτά διαπαντός επί της καρδίας σου. Περίδεσον αυτά περί των τράχυλών σου. Όταν περιπατείς, θέλησε οδηγή. Όταν κοιμάσαι, θέλησε φυλάτη. Και όταν εξυπνήσεις, θέλησε νομιλήματα σου. Αμήν. Παροιμίες είναι συμβουλές γραμμένες ή προφορικές που συμπεριλαμβάνουν τη σοφία των ανθρώπων, τη σοφία του λαού και εν γέννη είναι πάντοτε χρήσιμες. Όμως υπάρχουν και κάποιες παροιμίες που είναι λόγος Θεού. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο προτρέπει, συμβουλεύει ο Θεός τα παιδιά του με τη δική του σοφία, με τη δική του χάρη και με το δικό του έλεος. Το τι είναι παροιμίες περιγράφει καταρχάς ο συγγραφέας των παροιμιών, ο Σολομών, που ήταν ένας άνθρωπος όχι ιδιαιτέρων ικανοτήτων, δεν είχε ούτε στρατηγικές ικανότητες, γιος του Δαβίδ ήταν. Δεν είχε ιδιαίτερες ικανότητες, ούτε στρατηγικές, ούτε πολιτικές. Ένα απλό παιδί ήταν και μάλιστα ο ίδιος ομολογεί ότι είναι τρυφερός και απαλός. Όμως ο Θεός τον επισκέφθηκε και τον επισκέφθηκε όταν ο Σολομών έκανε κάτι που ευαρέστησε σφόδρα το Θεό. Πρώτα-πρώτα έκανε μια φοβερή θυσία όταν ο Θεός τον έκανε βασιλιά κατά χάρη. Δεν άξιζε να είναι βασιλιάς. Υπήρχαν άλλα αδέλφια του Δαβίδ που ήταν ικανότερα. Ο Θεός όμως αποφάσισε και έκανε βασιλιά στο λαό Ισραήλ τον Σολομώντα. Και όταν συνέβη αυτό, ο Σολομών προσέφερε ίσως τη μεγαλύτερη θυσία και προσφορά που είχε προσφέρει μέχρι τότε άνθρωπος. Δηλαδή προσέφερε κατά τη δύναμη που ο Θεός του είχε δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που θα υπολόγιζε κανείς. Με αποτέλεσμα να ευαρεστηθεί ο Θεός και να τον επισκεφθεί. Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να μας επισκέπτεται ο Θεός. Και τον επισκέφθηκε κατόναρ. Και του έκαμε μία ερώτηση που ίσως είναι πολύ σημαντική και για μας σήμερα. Σήμερα, τι θέλεις να σου κάνω, τι θέλεις να σου δώσω. Και το λέει ο Θεός που έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα και δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή στο Σολομώντα, να του ζητήσει ό,τι θέλει και η πρόθεση του Θεού είναι ό,τι μου ζητήσει εγώ θα το κάνω. Και βέβαια οι άνθρωποι συνηθίζουν να ζητάνε χρήματα, απολαύσεις, κτήματα, δύναμη, δόξα, εξουσία. Ό,τι και να ζήταγε θα το έκανε ο Θεός. Αλλά ο Σολομών σκέφτηκε να ζητήσει την αιτία όλων των καλών πραγμάτων στη ζωή του ανθρώπου. Τι είναι αυτό δηλαδή που θα έχει σαν αποτέλεσμα να τα έχω όλα. Αλλά σκέφτηκε και κάτι περισσότερο που επίσης στα μάτια του Θεού ήταν πολύ σημαντικό. Ο Θεός μου εμπιστεύθηκε ένα έργο και το έργο είναι να κυβερνάω το λαό Ισραήλ και καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ και απευθυνόμενος στο Θεό του είπε, θέλω σε παρακαλώ να μου δώσεις αυτό που χρειάζομαι.
και χρειάζομαι πραγματικά. Θέλω να μου δώσει σοφία. Γιατί σοφία χρειάζομαι πραγματικά για να μπορώ να εκτελώ το θέλημά σου. Θέλω σοφία για να μπορώ να εκτελώ το θέλημά σου, να εργάζομαι το έργο σου. Και ο Θεός τ' άκουσε και χάρηκε πάρα πολύ. Ευαρεστήθηκε πάρα πολύ. Γιατί του ζήτησε αυτά που ζητάνε οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, αλλά του ζήτησε κάτι που μόνο ένας που έχει γνωρίσει το Θεό, μόνο ένας που ξέρει τι πραγματικά χρειάζεται και μόνο ένας που ξέρει ότι ο Θεός μπορεί να δώσει τα πάντα. Δώσε μου σοφία για να κάνω αυτό που πρέπει στη ζωή μου, για να εκπληρώσω το έργο μου που είναι έργο σου. Και ο Θεός ευαρεστήθηκε σφόδρα, αδερφοί. Γιατί δεν μπροστά του έναν άνθρωπο ταπεινό να ομολογεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από το να μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Και χάρηκε ο Θεός. Και του λέει, αυτό που μου ζήτησες θα στο δώσω και θα είναι μεγαλύτερο από όλους τους ανθρώπους σε όλη τη γη. Αλλά επειδή μου ζήτησες κατά το θέλημά μου, εγώ θα κάνω πολύ περισσότερα από αυτά που μου ζήτησες και από αυτά που μπορούσες να σκεφτείς. Θα στα δώσω όλα. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένας άνθρωπος, τον δημιούργησε ο Θεός, που ξεκίνησε από απαλός και τρυφερός και θα τολμούσα να πω τη λέξη και ο Θεός να με συγχωρέσει γιατί δεν είναι αληθινή, και ασήμαντος στα μάτια των ανθρώπων, ανάμεσα στα παιδιά του Δαβίδ, ο Θεός τον προσκάλεσε, του δώσε αυτός, ο Θεός, αυτό που μόνο ο Θεός δίνει, σοφία. Και ποτέ ο Σολομών δεν καυχήθηκε για τη σοφία που του δώσε ο Θεός, γιατί ήξερε ότι δεν είναι δική του, είναι του Θεού. Και ήξερε με τη σοφία που του δώσε ο Θεός ότι αν κάποια στιγμή καυχηθεί για αυτό που του δώσε ο Θεός θα το χάσει. Και αν δεν το χάσει τελείως, γιατί τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα, θα είναι εντελώς άχρηστο. Δεν θα έχει καρποφορία. Ξέρεις τι θα πει, να έχεις κάτι που σου έχει δώσει ο Θεός και να μπορείς να το εργάζεσαι. Να είσαι ταλέντο στο ποδόσφαιρο και να πάθεις τη μέση σου. Να είσαι ταλέντο ζωγραφικής και το χέρι σου να παραλύσει. Ο Σολομών λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά με τη σοφία που του έχει δώσει ο Θεός ότι θα έχω τα πάντα αν καυχόμενος καυχόμαι μόνο στο Θεό. Αν ευχαριστών και ευγνωμονών το Θεό, αναγνωρίζω την αδυναμία μου και την ατέλειά μου. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, με αυτό το έργο που είχε κάνει ο Θεός στη ζωή του, γράφει «Παροιμίες Σολομώντος, υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ». Για ποιο λόγο γράφω αυτές τις παροιμίες, λέγει ο ίδιος, για να γνωρίσει οποιοδήποτε τις διαβάζει, τη σοφία, την παιδεία και τη νόηση και τη φρόνηση. Για να ανοίξει το μυαλό του, η καρδιά του, η ψυχή του. Να γνωρίσει σοφία, να γνωρίσει εκπαίδευση, παιδεία και να κατανοήσει λόγους φρονήσεως. Πρώτον, δεύτερον, διαναλάβει διδασκαλία συνέσεως δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος. Πώς θα είναι ο άνθρωπος, δηλαδή γράφει ο Σολομών, πλέον όμως δια Πνεύματος Αγίου, συνετός, δίκαιος, να έχει κρίση Θεού και ευθύτητα Θεού. Τρίτον, για να δώσει νόηση στους απλούς και στον νέον μάθηση και διάγνωση. Και τέταρτον, ο σοφός που ακούει θα γίνεται σοφότερος και ο νοήμων θα αποκτήσει επιστήμη κυβερνήσεως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα, να υπάρχει καρπός.
Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις μια βερικοκιά γεμάτα βερίκοκα, αλλά πριν ακόμη οριμάσουν να πέφτουν όλα. Γιατί? Γιατί δεν είχε ο άνθρωπος τη σοφία, παραδείγματος χάρη, να ταραντήσει. Να έχεις και να μην τα απολαμβάνεις. Λοιπόν, η σοφία είναι δώρο Θεού, αλλά για να την απολαμβάνει ο άνθρωπος πρέπει να στηρίζεται στο φόβο του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Εάν δεν στηρίζεται η σοφία του κάθε ανθρώπου, όσο μεγάλη κι αν είναι, στο φόβο του Θεού, δεν έχει αποτελέσματα. Δεν έχει καρποφορία. Είναι λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, πολύ σημαντικό για το έργο που μας έχει δώσει ο Θεός. Το έργο το πατρικό, το έργο το μητρικό, το έργο το αδελφικό, το έργο το συζυγικό, το έργο το εκκλησιαστικό, το έργο το μαθητικό, το έργο το επαγγελματικό, όλα τα έργα. Είναι πολύ σημαντικό να το εργάζεται ο άνθρωπος με σοφία που δίνει ο Θεός μόνο στους φοβουμένους Αυτόν. Δίνει σοφία αποτελεσματική. Δίνει σοφία που έχει καρποφορία. Είναι φοβερό να αγωνίζεσαι και να μην καταφέρνεις τίποτα. Να σπέρνεις και να μην θερίζεις. Να προσπαθείς και να μην επιτυγχάνεις. Να προσεύχεσαι και να μην σε ακούει ο Θεός. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού με το βιβλίο Παροιμίες να φανερώσει στον άνθρωπο ότι όχι μόνο θα του δώσει σοφία και σύνεση, αλλά θα του δώσει και επιστήμη κυβερνήσεως, να μπορεί να κυβερνά καλώς πρώτον τον εαυτό του, ύστερα την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη δουλειά του, το έργο του. Δεν είναι καλός κυβερνήτης. Όμως όλα αυτά γίνονται με προϋποθέσεις. Λέει λοιπόν στις Παροιμίες ο Σολομών: «Υιέ μου, σου συστήνω, σε προτρέπω, σε συμβουλεύω δύο πράγματα». Δεν είναι πολλά αυτά που θέλει ο Θεός από μας. Δύο πράγματα. Φύλατε την εντολή του πατρός σου. Και δεύτερον, μη απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Δύο πράγματα. Φύλατε την εντολή του πατρός σου. Και απευθύνεται ο Σολομών στους υιούς του, ο Θεός στα παιδιά του, με το Λόγο του Θεού. Δύο πράγματα, αν προσέξεις τη ζωή σου να κάνεις, τότε η ζωή σου θα πάρει κατεύθυνση, αποτελεσματική, καρποφόρα, γεμάτη από την ευλογία του Θεού και γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Και όταν λέει φύλατε την εντολή του πατρός σου, ποιος θα μας εξηγήσει τι εννοεί? Προφανώς στην Καινή Διαθήκη μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού, που λέγει αυτή είναι η εντολή του Θεού. Αυτή είναι, δεν είναι άλλη. Μέσα στα παιδιά του Θεού, για τα λέει η αίμου, μέσα στα παιδιά του Θεού αυτή είναι η εντολή. Να πιστεύεις εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Να πιστεύεις ότι Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Κύριος, είναι Θεός του ουρανού και της γης, είναι το υπερπάν όνομα, είναι αυτός τον οποίον κάποτε θα κλείνει παν γόνι και κάποτε πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Να πιστεύεις δηλαδή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνεις στη ζωή σου να γίνεται με πίστη στο όνομα του Χριστού. Δηλαδή
Προσεύχεσαι στον Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αγωνίζεσαι στη δουλειά σου, προσευχή σου στο όνομα του Χριστού. Χρησιμοποίησε στη ζωή σου, πάντοτε να χρησιμοποιείς τη ζωή σου το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι το υπερπάνω όνομα. Τίποτα μην κάνεις στη ζωή σου εάν δεν χρησιμοποιείς το όνομα του Ιησού Χριστού. Μία εντολή, αυτή είναι. Και συνέπεια της εντολής αυτής και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς ο Ιησούς Χριστός έδωκε εντολή εις εμάς. Να αγαπώμεν αλλήλους. Μία είναι η εντολή λοιπόν. Φύλατε αυτή την εντολή. Μην παραβλέπεις τη ζωή σου ούτε για ένα δευτερόλεπτο το όνομα του Χριστού. Όχι μόνο όταν προσεύχεσαι, σε κάθε στιγμή και λεπτομέρεια της ζωής σου. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε στην απόλυτη δυσκολία που αντιμετώπιζε ο Δαβίδ απέναντι του Γολιάθ, ομολόγησε και είπε: «Εσύ ήρθες με όπλα, με πανοπλία, εγώ έρχομαι εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων». Ό,τι κάνεις εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Είναι εντολή, αυτή είναι η εντολή του Θεού. Να πιστεύεις τη δύναμη που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Να μην αμφιβάλλεις. Να μην λες δεν έγινε τίποτα. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Η πρώτη και η δεύτερη. Μην απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Ποια είναι η μητέρα των παιδιών του Θεού? Ο Λόγος του Θεού λέει «Η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η Ελευθέρα, η οποία είναι η μήτυρ πάντων». Είναι το όρος Ιών, είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, είναι η Επουράνιος Ιερουσαλήμ, είναι το σύνολο των πιστών που επεκαλέστησαν το όνομα του Χριστού και σώθηκαν. Και το όνομά τους γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Και ποιος είναι ο νόμος της Εκκλησίας? Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού που γράφτηκε από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο δεύτερος νόμος, να μην απορρίψεις, μην περιφρονήσεις, μην ξεχάσεις. Μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν βεβαιώνουν την απόλυτη εμπιστοσύνη σου στο Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει πάντα τον πιστεύοντα, και ήρθε στην ανθρωπότητα από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου μέσα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τη μητέρα μας. Αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά μεταμορφώνουν τον άνθρωπο από έναν άνθρωπο απλό σε έναν άνθρωπο με βασιλική εξουσία και ιερατική προσευχή. Βασιλείς και ιερούς του υψίστου και επιμένω. Μεταμορφώνουν αυτές οι δύο εντολές. Η μία η εντολή του Θεού, και άλλο και η άλλη διδασκαλία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πιστεύουμε και μελετάμε. Πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού και μελετάμε το νόμο της μητρός μας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μεταμορφώνουν τον άνθρωπο πλήρως. Και επιμένω, του δίδουν βασιλική εξουσία και ιερατική προσευχή, μεσητική προσευχή, που σημαίνει ότι αν πράττει ο Θεός θα το ευωδώνει και ότι προσεύχεται ο Θεός θα εισακούει. Και αυτό δεν είναι χάρις, αν και είναι, αυτό είναι υπακοή. Υπακοή την οποία πρέπει να φέρνουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν τον άνθρωπο τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν. Ένας απλός, ασήμαντος, μοναχικός, απελπισμένος, απογοητευμένος, ένας άνθρωπος που έχει χάσει την ελπίδα του, δεν περιμένει τίποτα πια,
Ένας άνθρωπος που όλα καλά του πάνε, άλλος άνθρωπος που όλα καλά του πάνε, αλλά έχει μπει μέσα στη ρουτίνα και στην απογοήτευση. Ένας άνθρωπος που αγωνίζεται συνεχώς, πετυχαίνει, αλλά στο τέλος δεν καταφέρνει τίποτα. Όλοι μας το μεγάλο μυστικό θα μας μεταμορφώσει, και πιο σωστά θα μας μεταμορφώνει ο Θεός Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, με μεγαλύτερη εξουσία βασιλική και πιο ισχυρή ιερατική προσευχή, μεσητική προσευχή. Γιατί? Γιατί όταν περπατάς, υπόσχεται ο Θεός, εφόσον φυλάτης την εντολή του Πατρός σου και δεν απορρίπτεις, δεν περιφρονείς, δεν ξεχνάς το Ευαγγέλιο του Χριστού, το νόμο της Μητρός, όταν περπατάς, αυτός ο Θεός θα σε οδηγεί. Που σημαίνει δεν θα χάνεις τον δρόμο σου. Δεν θα μένεις αμήχανος και τώρα που πάω τι κάνω. Αυτός πάντοτε θα σε οδηγεί. Αμήν, αδελφοί. Είναι πολύ σοβαρό. Με οδηγεί ο Θεός, αλλά όχι κατά φαντασία, με λόγια. Με οδηγεί ο Θεός. Αυτός μου λέει που να πάω, αυτός μου λέει που να κάτσω, αυτός μου λέει πώς να φύγω, όλο αυτός με οδηγεί ο Θεός. Όταν είμαι σε πορεία, όταν είσαι σε πορεία, θα σε οδηγεί ο Θεός. Δεύτερον, όταν κοιμάσαι, αυτός θα σε φυλάτει. Τι σημαίνει θα σε φυλάτει? Θα είσαι πάντοτε υπό απόλυτη προστασία. Τίποτα κακό δεν θα συμβαίνει στη σκηνή σου, στη ζωή σου, στην οικογένειά σου. Τίποτα. Όλα θα είναι τακτοποιημένα. Όλα θα είναι κατά τάξην. Όλα θα είναι με ευσχημοσύνη. Όλα θα είναι στη ζωή σου, θα τολμούσα να πω, τέλεια. Τι θα πει τέλεια? Κάθε ένα πράγμα στη θέση του. Μπαίνεις σε ένα σπίτι το οποίο είναι συγχυρισμένο, τακτοποιημένο και λες, κοίταξε, καθαρό, χωρίς σκόνες, τα πράγματα στη θέση τους, τα κοιτάς και λες, εδώ υπάρχει καλή νοικοκυρά. Μπαίνεις σε ένα άλλο σπίτι, κάλτσες από εκεί, παντελόνια από εδώ, εσόργα παραπέρα, κάτω οι πετσέτες, πάνω τα τραπεζομάντιλα, μπες και λες, εδώ υπάρχει ανοικοκύρευτη νοικοκυρά. Τη ζωή σου σε απόλυτη τάξη, δεν λέω ότι θα την κάνει πλούσια, δεν μας λέει ο Θεός ότι θα την κάνει πλούσια ή εξαιρετική ή οτιδήποτε, θα βάλει τάξη στη σκέψη σου, θα βάλει τάξη στη ζωή σου, θα είσαι ο προστατευόμενός του. Και τρίτον, όταν ξυπνήσεις θα είναι έτοιμος να συνομιλεί μαζί σου. Θα τον ρωτάς και θα σου απαντάει. Θα σου μιλάει και θα τον ακούς. Θα ρωτάς και θα έχεις τη σωστή απάντηση. Θα ζητάς και θα σου δίνει τον τρόπο να το βρεις. Δεν θα είσαι χωρίς σύμβουλο. Δεν θα είσαι χωρίς συμβουλή άνωθεν, χωρίς σοφία άνωθεν. Θα είσαι κάτω από την απόλυτη φροντίδα. Όταν περπατάς, εκείνος θα σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι, αυτός θα σε φυλάτει. Και όταν ξυπνάς εκ του ύπνου, θα πιάνεις κουβέντα με το Θεό. Να σας πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι ότι δεν θέλω τίποτα άλλο. Αν αυτό μου χαρίσει ο Θεός, και θέλω να μας το χαρίσει ο Θεός, αδελφοί. Κύριε, χάρισέ μας το, σε παρακαλώ. Θέλουμε να μας το χαρίσεις αυτό, Κύριε. Και ξέρετε, αδελφοί, θα μας το χαρίσει όχι κατά χάρη, αν και κατά χάρη, αλλά θα μας το χαρίσει γιατί ακούμε το Λόγο Του, πιστεύουμε στο Λόγο Του, εμπιστευόμαστε το Λόγο Του και θέλουμε να υπακούμε στο Λόγο Του. Πρόσεξε λοιπόν. Να πιστεύεις πάντοτε στο όνομα του Χριστού, είναι το υπερπάνω όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων.
δια το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Μόνο το όνομα Ιησού, Κύριε, Χριστέ, είναι αυτός τον οποίο ο Θεός απέστειλε για να μεταμορφώσει τη ζωή σου, για να αλλάξει τη ζωή σου, για να ευλογήσει τη ζωή σου, για να δοξάσει εσένα στην παρουσία του και για να δοξάσει τον Χριστό στη ζωή σου. Ιησού, Χριστέ μου. Και αν θέλεις ακόμη να δώσει μεγαλύτερη δύναμη πνευματική στο όνομά του, εκφράσε και το έργο του, το αίμα του. Το αίμα σου, Χριστέ μου. Εκεί, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει η τέλεια αποκατάσταση. Εφόσον έχουμε πάρει και την απόφαση να περπατάμε ακριβώς κατά πάντα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Αν είναι πράγματα τα οποία δεν τα μπορούμε, να πηγαίνουμε σε Αυτόν να μας δίνει τη δύναμη να μπορέσουμε. Ο Δαβίδ δεν μπορούσε να νικήσει τον Γολιάθ, πήγε σε Αυτόν και τον συνέτριψε. Ο Παύλος δεν μπορούσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, ήταν αδύνατον. Ένας διώκτης της Εκκλησίας. Ο Χριστός όμως τον πλησίασε και τον μεταμόρφωσε. Σήμερα λοιπόν με τη χάρη του Χριστού να ζητήσουμε μεταμόρφωση, αδελφοί. Αυτό είναι και το μήνυμα. Να μεταμορφωθεί ο εσωτερικός μας άνθρωπος, ο εξωτερικός μας άνθρωπος, το πνεύμα μας, η σκέψη μας, να μεταμορφωθεί με λαμβανωμένον υπόψη δύο χαρακτηριστικών. Μπορεί να το κάνει ο Θεός, το πιστεύεις? Μεταμορφώνει ο Θεός. Κάνει τη νύχτα φως. Είπε γεννηθεί το φως μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και γένετο. Μεταμορφώνει τα πάντα. Τον αμαρτωλό τον κάνει άγιο. Στον άρρωστο χαρίζει τελεία υγεία. Στον άσοφο τον κάνει πλήρης σοφίας και πνεύματος Αγίου. Και μάλιστα θέλουμε να μας μεταμορφώσει, αλλά όχι σύμφωνα με το δικό μας θέλημα, σύμφωνα με το δικό του θέλημα, για το δικό του έργο και για τη δική του δόξα. Θέλω να μεταμορφώσει εμένα, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, την εκκλησία που υπηρετούμε, όλους μας. Θέλω να μας μεταμορφώσει ο Θεός. Και όχι μόνο να μας μεταμορφώσει, αλλά και να συνεχίζει να μας μεταμορφώνει από δόξα σε δόξα, κατά την εικόνα που είναι του Ιησού Χριστού, που είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Θέλω και ο Θεός θέλει. Δεν μπορώ, αλλά ο Χριστός μπορεί. Αμήν. Γι' αυτό και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, λέγει ο Χριστός, τον Πατέρα μου τον ουράνιο, θα σας το δώσει. Όλα θα σας το δώσει. Αρκεί δύο πράγματα να έχουμε καλά στο μυαλό μας. Να φυλάτουμε την εντολή του Πατρός μας, να πιστεύουμε δηλαδή στο όνομα του Χριστού και να αγαπάμε αλλήλους. Δηλαδή αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου, τίποτα, καμία μεταμόρφωση. Προς τα κάτω θα είναι η μεταμόρφωση, όχι προς τα πάνω. Αν δεν αγαπάω τη γυναίκα μου και αν η γυναίκα μου δεν αγαπάει εμένα, η μεταμόρφωση θα είναι προς το χείρον, όχι προς το άριστον. Όχι βέλτιστον, στο άριστον. Αν δεν αγαπάω τον αδερφό μου, η ζωή μου θα είναι προς το χείρον. Πιστεύω στο όνομα του Χριστού, αλλά αυτόν δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Κανένα αποτέλεσμα. Αν περιφρονώ τον αδελφό μου, όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του δεν έχει μεταβεί από το φως στο σκοτάδι. Μένει στο σκοτάδι. Και δεύτερον, υπάρχει και ο νόμος της μητρός μου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που επαναλαμβάνουν είναι η δύναμη του Θεού που σώζει και αυτούς που το πιστεύουν. Αυτά τα δύο μπορούν να μας μεταμορφώνουν και να συνεχίζουν να μεταμορφώνουν τη ζωή μας, την οικογένειά μας, την προσωπική μας κατάσταση, την επαγγελματική μας κατάσταση,
την εκκλησιαστική μας κατάσταση. Βέβαια θα έρθει η καρδιά του ανθρώπου που να πατελεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και θα λέει «Ναι, το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά για μένα δεν γίνεται τίποτα». Αυτό είναι αλήθεια. Ότι για σένα δεν γίνεται τίποτα εάν δεν πιστέψεις ότι τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και αν ακόμη αποδεχθείς ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά όχι έτσι πως εσύ θέλεις, έτσι πως Αυτός θέλει. Γιατί αυτό που θέλει Αυτός για σένα είναι το άριστο, είναι το τέλειο και μπορεί να το κάνει και θέλει να το κάνει, αρκεί εσύ να εμπιστεύεσαι το όνομα του Χριστού, το αίμα του Χριστού, να μελετάς τη Γραφή, για να το Ευαγγέλιο του Χριστού, για να μένεις αυτό, και τότε θα μεταμορφώνεσαι από προκοπή σε προκοπή σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σου. Αμήν.